Καλημέρα κύριε Κουμαντάκη από τον 984. Καλημέρα και στους ακροατές σας. Ανέφερε αυτή η είδηση λοιπόν ότι η ρύθμιση αυτή έρχεται μετά την κατάργηση των ενδιάμεσων περιόδων εκπτώσεων, κατά την οποία επιτρεπόταν η λειτουργία των καταστημάτων την πρώτη Κυριακή του Νοεμβρίου, και επίσης ότι αφορά σε μία μεταβατική ρύθμιση μέχρι την εφαρμογή νέου πλαισίου για την προαιρετική λειτουργία των καταστημάτων τις Κυριακές που θα τεθούν σε διαβούλευση. Στο καπάκι, λίγο αργότερα, βλέπω μια κοινή ανακοίνωση της ΕΣΕΕ και της ΓΕΣΕΒΕ που λέει ότι η τροπολογία που ψηφίστηκε δημιουργεί ένα αθέμητο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα υπέρ των λίγων και μεγάλων επιχειρήσεων. Να μας πείτε τι ακριβώς συμβαίνει. Ούτε εμείς έχουμε καταλάβει τι συμβαίνει. Με αυτές τις ξαφνικές και απότομες ρυθμίσεις του Υπουργείου Ανάπτυξης, τις οποίες τις είχαμε υποστεί σε όλη τη διάρκεια του COVID, όπου την Παρασκευή το απόγευμα βράδυ έβγαιναν διάφορες τέτοιες ρυθμίσεις ή υπουργικές, αν θέλετε, από κοινές αποφάσεις, και είμαστε υποχρεωμένοι να τις εφαρμόσουμε. Κάτι παρόμοιο γίνεται τώρα. Επί πολλά χρόνια αυτές οι ενδιάμεσες εκπτώσεις ήταν ένα πραγματικά, δημιουργούσε μια αναταραχή και μια ανισορροπία κυριολεκτικά μέσα στις αγορές όλης της Ελλάδος, όλο το, η Ελλάδα το ζητούσε. Το καλοκαίρι μετά που ψηφίστηκε στη Βουλή και υπερψηφίστηκε τον Σεπτέμβριο, όπου καταργήθηκαν οι ενδιάμεσες εκπτώσεις και με βάση την καινούργια απόφαση καταργήθηκαν και όλες τις συνακόλουθες του νόμου, που σημαίνει ότι και οι Κυριακές, οι πρώτες Κυριακές των ενδιάμεσων εκπτώσεων δεν θα υφίστανται. Αυτό γνωρίζαμε, αυτό ξέραμε, και ξαφνικά ήρθε χθες το πρωί μια ρύθμιση από τον Υπουργό και με διάφορα μέσα, δεν ξέρουμε τώρα, ούτε έχουμε καταλάβει τη φιλοσοφία και την οικονομική φιλοσοφία, δεν ξέρω τι είναι αυτό. Αυτό που αυτές τις ΣΕΒΕ και τις ΕΣΕΕ, οι ανακοινώσεις και στατούς που προηγούμενα είπατε, είναι στην κατεύθυνση αυτή, ότι ουσιαστικά πιέζουν το Υπουργείο Ανάπτυξης, όπως και σε άλλες περιπτώσεις, μεγάλες πολυεθνικές, μεγάλες πολυκαταστήματα, μεγάλα μολ κλπ. Όλα αυτά τα πράγματα πιέζουν το Υπουργείο Ανάπτυξης και ξαφνικά βγάζει αποφάσεις που δεν έχει τη δυνατότητα να αντιδράσει σε αυτά τα πράγματα. Τέλος πάντων, στην κατεύθυνση αυτή είναι πλέον μια ρύθμιση, τουλάχιστον λίγο προσωρινή, έως ότου διαμορφωθεί το καινούριο πλαίσιο των Κυριακών που θα είναι ανοιχτά σε όλη την Ελλάδα για το έτος. Είπε αυτή τη ρύθμιση, εμείς δεν προτρέπουμε τον κόσμο, θα τους αναφέρουμε ότι προαιρετικά μπορούν σε όλη την Κρήτη, προαιρετικά μπορούν να ανοίγουν τα καταστήματά τους, αλλά δεν θα έχουμε την διάθεση, ούτε έχουμε την Αθήνα, να ανοίξουμε την Κυριακή. Δεν γίνεται αυτά τα πράγματα. Δεν ξέρω, πραγματικά είμαστε προβληματισμένοι. Εγώ κρατάω αυτή που είπατε πριν από λίγο, δηλαδή ότι εμείς δεν προτρέπουμε κανέναν ως Εμπορικός Σύλλογος Ηρακλείου, αλλά και ως ΟΕΣΚ, φαντάζομαι θέλετε να πείτε, κύριε Κουμαντάκη. Ναι, σου λέω ότι δεν θα προτρέψουν κανέναν. Μάλιστα. Έτσι. Βέβαια έχουν τη δυνατότητα με βάση την ρύθμιση αυτή, όποιος θέλει, προαιρετικά είναι, να ανοίξει. Έτσι, εμείς έχουμε ξεκαθαρίσει το θέμα αυτό και εδώ στην Κρήτη, αλλά και σε όλη την Ελλάδα το έχουμε ξεκαθαρίσει. Γι' αυτό είναι και αυτές οι δηλώσεις της ΕΣΕ, που είναι το τριτοβάθμιο του λιανικού εμπορίου της Ελλάδας, που μέσα διαγράφει ακριβώς την αντίδραση, είναι μια μορφή αντίδρασης του λιανικού εμπορίου. Ναι, ούτως ή άλλως εδώ και χρόνια έχετε ξεκαθαρίσει όλοι σας την θέση σας αναφορικά με την κυριακάτικη λειτουργία των καταστημάτων. Δεν αντιλέγω πάνω σε αυτό και καλά κάνετε και το υπενθυμίζετε για άλλη μια φορά. Την ίδια ώρα, εσείς από τη δική σας την πλευρά ως ΟΕΣΚ, καλείτε τους εμπορικούς συλλόγους μέλη σας να πάρουν μέρος στην απεργία της 9ης του Νοέμβρη, να βάλουν συμβολικά 1-2 ρολουκέτο στα καταστήματα. 9 του μήνα που είναι αυτή
αυτή η μεγάλη απεργιακή κινητοποίηση από τη ΓΕΣΕΕ, την ΑΔΕΔΗ και το ΠΑΜΕ για την ακρίβεια, κατά της ακρίβειας. Δεν ξέρω αυτή την ώρα τόσες κρίσεις μαζεμένες στην αγορά, όπως και στο κάθε νοικοκυριό, αλλά στην αγορά όλα αυτά είναι αλληλένδετα, κύριε Κουμαντάκη, και τα ξέρετε και ως οικονομολόγος. Οικονομική κρίση, πανδημία, ενεργειακή κρίση και πάει λέγοντας. Αλήθεια, ποιες είναι οι αντοχές που έχει αυτή την ώρα η αγορά για να μπορεί να σταθεί? Βάλατε ένα τεράστιο θέμα, το οποίο βιώνει όλη η αγορά μας, όλη η κοινωνία, τα νοικοκυριά και η αγορά. Γιατί αυτά πάνε μαζί, είναι αλληλένδετα, σαν συγκοινωνούντα δοχεία. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα στη ρευστότητα στην κοινωνία. Αυτό έχει καταγραφεί τα τελευταία χρόνια, από την κρίση, υπήρχε και πριν, έτσι, αλλά επετάθηκε αυτό το πράγμα τη διάρκεια της κρίσης της πανδημίας και όλα τα συνακόλουθα που έχουν σχέση με την οικονομία και την αγορά. Είχε στηθεί, και το λέω τη λέξη στηθεί, σε ένα παγκόσμιο επίπεδο ένας πληθωρισμός ο οποίος δεν οφειλόταν στα ενεργειακά θέματα. Έτσι, 2 χρόνια τώρα εστήθηκε αυτή η διαδικασία, που αφορά τις πρώτες ύλες, που αφορά τις μεταφορές και πολλά άλλα πράγματα, πολλοί άλλοι συντελεστές, οι οποίοι έχουν διαμορφώσει σε παγκόσμιο επίπεδο και εδώ στην Ελλάδα, μια χώρα η οποία δεν έχει τη δυνατότητα παραγωγής και προστιθέμενης αξίας που να μπορεί να απορροφήσει κάποιες τέτοιες καταστάσεις, είχαμε έτσι μια μεγαλύτερη πίεση πληθωριστική. Αυτή δημιούργησε μεγάλα θέματα στη ρευστότητα της κοινωνίας και κατ' επέκταση στη ρευστότητα των αγορών τα τελευταία 2 χρόνια. Μιλάτε για στημένο παιχνίδι σε βάρος των μικρομεσαίων? Όχι των μικρομεσαίων, αυτό είναι ένα παγκόσμιο επίπεδο, σε ένα παγκόσμιο εμπορικό, γεωπολιτικό, εμπορικός πόλεμος, ο οποίος είχε ξεκινήσει 2 χρόνια τώρα. Είχε εργαλειοποιηθεί πάρα πολύ το θέμα της πανδημίας, έτσι, και είχε δημιουργηθεί σε παγκόσμιο επίπεδο, σας είπα, κυρίως πρώτες ύλες, πολλοί άλλοι παράγοντες και οι μεταφορές, που είχαν δημιουργήσει ένα πληθωρισμό ο οποίος είχε αποκτήσει ένα δομικό χαρακτήρα. Δηλαδή ο οποίος συνεχώς ανέβαινε και δεν υπήρχε δεκότητα να υπήρχε σμίκριση στον πληθωρισμό αυτόν. Έγινε και το ενεργειακό θέμα με τον πόλεμο, γιατί μέσα από το εμπορικό αυτό πόλεμο τώρα μπήκαμε και στη διαδικασία και πολέμου, με αντιπροσώπους βέβαια μπήκανε πολέμου. Αποτέλεσμα ότι έχει φτάσει σε ένα σημείο τέτοιο ο πληθωρισμός που πραγματικά κατατρώει τα θεμέλια της οικονομίας. Η ρευστότητα είναι πολύ, πολύ χαμηλή. Η τζίρη, αν εξαιρέσει σε κάποιους είδους, σε κάποια είδη τα οποία ήταν καθοριστικού, ας πούμε, χαρακτήρα στην αυτή μια οικονομία και εκεί δεν είχαν μεγάλες συγκρίσεις, αλλά ένα μεγάλο μέρος, ειδικά των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και στη μεταποίηση αλλά και στο εμπόριο, ήταν τώρα το τελευταίο μήνες σε πολύ χαμηλό επίπεδο. Επιπλέον βλέπουμε ότι εξακολουθεί να υφίσταται αυτή η κατάσταση με πολλούς άλλους παράγοντες που παίζουν τώρα με το ενεργειακό θέμα και πραγματικά πιέζουν ιδιαίτερα το ενεργειακό θέμα την οικονομία μας, ιδιαίτερα, έτσι, κυριολεκτικά ιδιαίτερα. Άρα λέτε ότι τα εμπορικά καταστήματα ή το λιανικό εμπόριο αυτή την ώρα βρίσκεται σε τέτοια θέση που δεν ξέρει αν θα υπάρχει αύριο? Κοιτάξτε, όταν ο τζίρος μιας επιχείρησης κατεβαίνει, έτσι, λόγω της ρευστότητας στην κοινωνία, όταν τα λειτουργικά έξοδα ανεβαίνουν και ειδικά το ενεργειακό, σας λέω ότι υπάρχει περιπτώσεις επιχειρήσεων οι οποίες 3, 4 και 5 φορές τους έρχεται πλέον το ρεύμα. Το ρεύμα είναι ένας καθοριστικός ρόλος στη λειτουργία μιας εμπορικής επιχείρησης ή, αν θέλετε, μιας μεταποίησης. Έτσι δεν είναι? Αυτά δημιουργεί τεράστια θέματα και με τη συν τα υπόλοιπα τα οποία έχουν συσσωρευθεί τα τελευταία χρόνια, αν μην πάραμε την υπόθεση της δεκαετίας μεγάλης κρίσης, έτσι, να μην αγγίξουμε εκεί, να μιλήσουμε τα τελευταία χρόνια.
όλα αυτά τα τεσσωρευμένα προβλήματα σύν αυτά τα πράγματα δημιουργούν μια πάρα πολύ δύσκολη, μια πολύ δύσκολη κατάσταση, μια πολύ δύσκολο, ένα πολύ δύσκολο μέλλον. Είναι αυτό το οποίο αντιμετωπίζει ο κάθε επιχειρηματίας αυτή την ώρα, η μειωμένη τζίρη, τα μεγάλα έξοδα, τα συσσωρευμένα προβλήματα της κρίσης, της οικονομικής κρίσης, που αυτή την ώρα πραγματικά δείχνουν να επικρατεί ένα εκρηκτικό μείγμα, κύριε Κουμαντάκη. Πολύ σωστά είπατε τη λέξη εκρηκτικό μείγμα, το οποίο δεν ξέρει κανείς και τις συνέπειες. Μάλλον τις προβλέπουμε, αλλά δεν ξέρουμε σε ποιο βαθμό θα υπάρξουν τα προβλήματα αυτά στην πραγματική τους βάση. Πραγματικά είναι μια κατάσταση αβεβαιότητας, πλήρους αβεβαιότητας, ένας φόβος που υπάρχει μέσα στην αγορά και στο επιχειρήν γενικότερα. Ευτυχώς ο τουρισμός φέτος πήγε σχετικά καλά, με αποτέλεσμα ότι, παρότι έχουμε πει πολλές φορές ότι το κεφάλαιο που δημιουργείται στον τουρισμό δεν υπάρχει αντίστοιχη, αν θέλετε, ισόρροπη μεταφορά στην υπόλοιπη οικονομία, αλλά παρόλα αυτά υπάρχουν εισοδήματα τα οποία σαφέστατα βοηθούν την αγορά, και αυτό τη βοηθούν εδώ στην Κρήτη. Έτσι, είναι σημαντικό αυτό, το βοηθούν. Βοηθήθηκαν, θα είχαμε πολύ χειρότερες καταστάσεις που έχουμε τώρα. Κύριε Κουμαντάκη, βοηθήθηκαν εξίσου πάνω σε αυτό που λέτε. Συγγνώμη, σας διακόπτω, απλά για να μην το παρακάμψουμε και να πάμε παρακάτω και να μην το ξεχάσω κι εγώ. Βοηθήθηκαν εξίσου τοπικές οικονομίες και σε άλλες περιοχές, μικρά κέντρα, τουριστικά κέντρα σε όλη την Κρήτη. Δεν μιλάμε μόνο για τα μεγάλα. Βοηθηθήκανε. Και είναι σημαντικό αυτό. Διότι αν δεν είχαν βοηθηθεί, όχι στα τελείως στα αστικά κέντρα, έτσι, αλλά στα κέντρα που ήταν τουριστικά κέντρα, ας πούμε, τα οποία και οι αγορές που είναι εκεί έχουν μια σημαντική βοήθεια από τον τουρισμό. Έτσι, γιατί υπάρχουν μικροί οικισμοί, περιοχές σε όλη την Κρήτη, δυτική, ανατολική, βόρεια, κυρίως νότια, όπου πραγματικά η οικονομία στηρίζεται εκεί. Γι' αυτό και το ρώτησα. Βεβαίως. Είναι πραγματικότητα, δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανείς. Έτσι, αλλά παρόλα αυτά στο σύνολό του υπάρχει μια μεγάλη δυσκολία. Στην κατεύθυνση αυτή, όταν ξεκίνησε αυτή η υπόθεση της διαμαρτυρίας της 9 Νοεμβρίου, η ΕΣΕΕ αμέσως κατέγραψε την διάθεση ότι πρέπει το λιανικό εμπόριο, γιατί είναι μέσα στο πνεύμα και στις δυσκολίες αυτές που είναι στην οικονομία μας, ότι πρέπει να συμμετάσχουμε, έτσι, στη διαδικασία αυτή, και εμείς βεβαίως στις 9 θα έχουν προτείνει και πάντα δεν είναι προτεραιότητα, μάλλον με προαιρετικά, δεν μπορεί κάποιος να τον έβαλε, αλλά προτρέπουμε να συμμετάσχουμε σε αυτές όλες τις εκδηλώσεις, να κλείσουμε ένα δίωρο των μαγαζιών στην διάρκεια αυτών των εκδηλώσεων, και ταυτόχρονα έχουμε και κάποια βασικά αιτήματα τα οποία θα μου επιτρέψετε να τα διαβάσω. Μπορώ? Παρακαλώ. Ναι. Την θέσπιση ειδικού προγράμματος επιχορηγήσεων και χαμηλότοκων δανείων, ειδικά προσανατολισμένους στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που αυτή τη στιγμή πλήττονται, υπάρχουν προβλήματα ρευστότητας και χρειάζονται αυτά τα οικού προγράμματος. Τη συγκράτηση του ενεργειακού κόστους, της ακρίβειας και των πληθωριστικών πιέσεων. Σε άλλες καταθέσεις, σε κάποιους μήνες που στείλαμε στρατηγικού χαρακτήρα στην κυβέρνηση, στην κατεύθυνση αυτή λέμε ότι πρέπει κάλλιστα άμεσα να γίνει ο ειδικός φόρος καυσίμων να κατέλθει, διότι έτσι μόνο μπορεί να δημιουργηθεί ρευστότητα στην κοινωνία και στην αγορά, και μέσα από τη μόχλευση αυτή θα μπορέσουν και το κράτος να εισπράξει ένα σημαντικό έσοδο, έτσι, για να μπορέσει να προχωρήσει στην εκτέλεση του προϋπολογισμού του, έτσι, αλλά μέσα από τη διαδικασία αυτή. Γιατί με το να κάνει να λέει ότι θα κατεβάσουμε κάποιους της ρήτρας αυτής, την ακαθαρίσαμε και βάλαμε κάποια άλλα που βάζουμε επιδόματα μέσα στο αυτό κλπ. Ουσιαστικά, αν δεν ελεγχθούν και δεν ελεγχθούν εκεί που είναι πραγματικά η ενέργεια, που είναι οι εταιρείες, μεγάλες εταιρείες εκεί, και δεν μπορέσει μέσα από τον ειδικό φόρο καταστήματος, το οποίο θα μεταφερθεί
χειρουργικά μέσα στην κοινωνία και στην οικονομία, δεν έχουμε κανένα αποτέλεσμα. Mm-hmm. Την κατάρρευση του τέλους του επιδεύματος, ποια στιγμή πρέπει να τελειώσει αυτό το θέμα, γιατί είναι ένα πραγματικά αγκάθι στην αγορά. Την καθιέρωση μια λειτουργική πάγια ρύθμιση για τι οφειλές πρόσωπες εφορίων σε ασφαλιστικά ταμεία, τα οποία έχουν διωγγωθεί μέσα από την δεύτερη κρίση που υπάρχει, την κρίση της πανδημίας και τώρα του πληθωρισμού, και πρέπει να λυθεί το θέμα αυτό. Πρέπει να λυθεί, διότι διαφορετικά δημιουργούνται τεράστια θέματα. Είναι μια βόμβα στην οικονομία. Την ουσιαστική συμμετοχή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στα ταμεία ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, το οποίο ουσιαστικά το έχουμε φωνάξει εδώ στην Κρήτη, τα έχω πει εγώ προσωπικά και άλλοι φορείς και στο Υπουργείο Οικονομικού και Ανάπτυξης και παντού, ότι ουσιαστικά από την ιστορία αυτή, από το Ταμείο Ανάκαμψης, πολλές λίγα πράγματα θα μπουν στη διαδικασία της mm-hmm. πραγματικής οικονομίας, θα πάνε σε πράσινες, κόκκινες, μην μπούμε εντός εισαγωγικών και με κατηγορήσουν, έτσι. Εκεί θα πάνε σε συγκεκριμένες εταιρείες που θα έχουν σχέση με τα και λοιπά, και στην ενεργειακή αυτή. Είναι φοβερό. Να θες να δημιουργήσει ανάπτυξη, να χρειάζεται ανάπτυξη, ο όγκος της οικονομίας να χρειάζεται μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, γιατί από εκεί πρέπει να κάνεις μόκλευση και να δημιουργήσεις προστιθέμενες αξίες. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τις μεταποιήσεις του εμπορίου κλπ. Ναι. Μπορούν να δημιουργήσουν τέτοιες mm-hmm. καταστάσεις, και όμως να είναι σχεδόν mm-hmm. ουσιαστικά απέξω. Αν έχετε την καλοσύνη, ολοκληρώστε με τα αιτήματα. Ναι. Την αναστολή όλων των αναγκαστικών μέτρων ίσπραξης εφορίας σε αυτή την κρίση, για όσο διάστημα διαρκεί η ενεργειακή κρίση, και την καθιέρωση του ακατάστατου εκπληρωτικού αερισμού, ένα πάγιο αίτημα, το οποίο πρέπει κάποια στιγμή να γίνει. Δεν γίνεται να λειτουργεί μια επιχείρηση μικρή, να έχει προβλήματα, και επειδή είναι, να έχει ένας κατάστατος λογαριασμός, να μπορεί να δουλέψει στην λειτουργικότητά της. Ακούω από τη μία τα αιτήματά σας. Από την άλλη, κρατώ αυτές τις λέξεις. Ξέρετε, εκρηκτική εικόνα στην αγορά, αβεβαιότητα, φόβος. Τελευταίο ερώτημα. Με τι σχέδιο, με τι ελπίδα πάει κάθε πρωί ο καθένας από εσάς να βάλει το κλειδί να ανοίξει την επιχείρησή του, κύριε Κουμαντάκη? Συγγνώμη, παρακαλώ. Ναι. Το ακούσατε το ερώτημα? Θα ήταν να το επαναλάβω. Χρησιμοποιείτε λέξεις αβεβαιότητα, φόβο, μια πολύ κακή εικόνα στην αγορά, και διαρωτήθηκα το εξής: αλήθεια, με τι ψυχή, με τι ελπίδα, με τι σχέδιο για το αύριο πάει ο καθένας από εσάς να ανοίξει την επιχείρησή του κάθε μέρα? Σας είπα προηγούμενα, υπάρχει μια τέτοια αβεβαιότητα. Κοιτάξτε, όταν όλη αυτή η κατάσταση έχει δημιουργήσει συνθήκες αβεβαιότητας, δεν μπορεί να λειτουργήσει με ηρεμία η αγορά, δεν μπορεί να παράξει η αγορά και η οικονομία. Κανείς δεν σκέφτεται δημιουργικά, σκέφτεται μόνο την επιβίωση και το δυσίωνο αύριο, και όλα αυτά είναι συσσωρευμένα. Τώρα βέβαια είναι χρόνια που εδώ στην, αλλά ειδικά τώρα, με τον πληθωρισμό και την επιπρόσθετη ενεργειακή κρίση, έτσι, έχουν δημιουργήσει τέτοιες καταστάσεις που κανείς πλέον δεν έχει τη διάθεση να δημιουργήσει και να προχωρήσει σε ένα κανένα βήμα. Και όταν δεν δημιουργήσει ευκαιρίες για τον ίδιο σου τον εαυτό, από εκεί ξεκινάνε τα προβλήματα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε του Υπουργικού Συλλόγου. Καλημέρα σας.